Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Στην εκπομπή Πάνω από όλα η υγεία μας θα συζητήσουμε σήμερα για τις αριθμίες. Θα πούμε τι είναι αριθμίες και θα προχωρήσουμε στην εμβάθυνση της διάγνωσης των αριθμιών αλλά και στη θεραπεία τους. Κοντά μας είναι ο κύριος Νικόλαος Φραγκάκης, ο οποίος είναι επίκουρος καθηγητής καρδιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αριθμιολόγος. Χαίρετε κύριε Φραγκάκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που δεχτήκατε να μιλήσουμε για τις αριθμίες. Βέβαια, πρέπει να πούμε στους τηλεθεατές μας πως η συζήτηση αυτή έγινε με αφορμή του 7ου συνέδριου της Επεμβατικής Καρδιολογίας και Ηλεκτροφυσιολογίας, που έγινε πρόσφατα εδώ στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, πριν από λίγες μέρες. Εσείς είστε βέβαια μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του συνεδρίου αυτού της Επεμβατικής Καρδιολογίας και παράλληλα ένας από τους, μάλλον όχι ένας, ο βασικός οργανωτής, θα έλεγα, του τομέα της ηλεκτροφυσιολογίας, που σχετίζεται σαφώς με τις αριθμίες. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, αρχικά, αν είχε επιτυχία το συνέδριο αυτό. Να ευχαριστήσω και εγώ, κυρία Στριάδου, για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσουμε μαζί για ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα και να επικοινωνήσω με αυτόν τον τρόπο και με τους τηλεθεατές σας. Πράγματι, το 7ο Συνέδριο Επεμβατικής Καρδιολογίας και Ηλεκτροφυσιολογίας αποτελεί πλέον ένα θεσμό. Μάλιστα. Ένα θεσμό ο οποίος στέφεται με απόλυτη επιτυχία όλα αυτά τα χρόνια. Όπως ακούσατε, είναι το 7ο Συνέδριο. Μας δίνεται η ευκαιρία να φέρουμε στη Θεσσαλονίκη, θα έλεγα, την αφρόκρεμα των επεμβατικών καρδιολόγων και των ηλεκτροφυσιολόγων της Ελλάδος, από όλα τα μέρη της Ελλάδος. Είχαμε από την Αθήνα, από την Κρήτη, ναι, από τα Ιωάννινα, από την Αλεξανδρούπολη, από την Πάτρα, με πολλούς συνέδρους και μας δίνεται ευκαιρία σε αυτό το συνέδριο να ακουμπήσουμε τα θέματα εχμής πάνω στην επεμβατική καρδιολογία και ηλεκτροφυσιολογία, τις τελευταίες εξελίξεις και με αυτόν τον τρόπο να επικοινωνήσουμε τα καινούργια επιτεύγματα στους συναδέλφους. Ευχαριστούμε πραγματικά που θα μας δώσετε την ευκαιρία να μιλήσουμε για όλα αυτά και να μας πείτε και νεότερα δεδομένα από το συνέδριο αυτό της επεμβατικής καρδιολογίας. Είναι γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα, κύριε Φραγκάκη, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη, θα έλεγα, πρόοδο στην αντιμετώπιση των καρδιακών αριθμιών και όσον αφορά την διάγνωση αλλά και τη θεραπεία τους. Αλλά πριν προχωρήσουμε σε όλα αυτά, στην πρόοδο και θα δείξουμε και τη θεραπεία στη συνέχεια, θα μιλήσουμε για τη θεραπεία, να πούμε ουσιαστικά όταν λέμε αριθμίες, τι εννοούμε, τι είναι οι αριθμίες λοιπόν. Κάτι που ακούγεται πολύ συχνά. Ας το εξηγήσουμε. Ναι, αριθμίες. Όλοι μας, κυρία Στουριάδου, έχουμε αισθανθεί αυτό το οποίο λέμε παλμό της καρδιάς. Είτε γιατί έχουμε ήδη τον έχουμε ψηλαφίσει στο χέρι μας, είτε στην καρδιά μας, είτε καμιά φορά μπορεί και αυτόματα να τον αντιλαμβανόμαστε. Αυτός λοιπόν ο παλμός είναι το αποτέλεσμα ενός ηλεκτρικού ερεθίσματος, το οποίο παράγεται στην καρδιά και παράγεται σε ένα ειδικό σημείο της καρδιάς που ονομάζεται φλεβόκομβος. Ο φλεβόκομβος είναι ο φυσιολογικός βηματοδότης της καρδιάς. Από τον φλεβόκομβο, όπως φαίνεται και στο σχεδιάγραμμα αυτό, προς καλύτερη κατανόηση. Την εικόνα βλέπουμε τώρα λοιπόν, την πρώτη εικόνα, για να κατανοήσουμε καλύτερα και τι σημαίνει αριθμίες και να το εξηγήσετε εσείς, κύριε Φραγκάκη. Από το φλεβόκομβο λοιπόν, όπου παράγεται αυτό το ηλεκτρικό ερέθισμα, στη συνέχεια κατεβαίνει προς τα κάτω, διασπείρεται στον δεξιό και στον αριστερό κόλπο της καρδιάς, δηλαδή στα πάνω διαμερίσματα της καρδιάς, περνάει από ένα σταυροδρόμι που λέγεται κολποκυλιακός κόμβος και που έχει την ικανότητα μάλιστα να κανονίζει και την ταχύτητα διέλευσης των ερεθισμάτων. Είναι ένα είδος κόφτη, θα λέγαμε, ας μου επιτραπεί η έκφραση, για την καρδιά. Δεν επιτρέπει δηλαδή πάρα πολλά ερεθίσματα να περνάνε όταν αυτά γίνονται υπερβολικά. Και στη συνέχεια το ερέθισμα αυτό κατέρχεται προς τα κάτω, στις κοιλίες, όπου με αυτό το ηλεκτρικό ερέθισμα μετατρέπεται σε συστολή, σε μηχανική συστολή της καρδιάς που παράγει τον καρδιακό παλμό. Έτσι είναι η φυσιολογική δημιουργία του καρδιακού παλμού και αριθμία είναι οτιδήποτε ξεφεύγει από αυτήν την φυσιολογική ακολουθία. Είτε διότι υπάρχει κάποιο άλλο κέντρο μέσα στην καρδιά, το οποίο αποκτά μία σχετική αυτονομία και αρχίζει
να δημιουργεί μόνο του ηλεκτρικά ερεθίσματα, είτε διότι υπάρχουν κάποια κυκλώματα, κάποια βραχυκυκλώματα μέσα στην καρδιά, τα οποία δημιουργούν κάποιες ταχυκαρδίες, είτε διότι υπάρχει το άλλο άκρο αντίποδας, βραδικαρδία. Mm-hmm. Η καρδιά χτυπάει με πάρα πολύ αργό ρυθμό, mm-hmm. διότι υπάρχουν κάποια σημεία όπου τα ηλεκτρικά αυτά ερεθίσματα δεν μπορούν να περάσουν. Πάντως, η καρδιά είναι πράγματι αξιοθαύμαστο πώς καταφέρνει με μια τρομερή συνέπεια να δημιουργεί έναν συγκεκριμένο περίπου αριθμό παλμών το λεπτό, περίπου 70, και ταυτόχρονα, όταν οι ανάγκες το απαιτούν, να επιταχύνεται η καρδιακή συχνότητα ανάλογα με τις απαιτήσεις της καρδιάς και του οργανισμού, βέβαια. Αναφερθήκατε τώρα στις ανάγκες που απαιτούνται κάθε φορά και έχουμε αύξηση, όπως είπατε, των παλμών, και θέλω στο σημείο αυτό να ενημερώσω και τους τηλεθεατές μας πως στο δεύτερο μέρος μάλλον της εκπομπής θα μιλήσουμε και για την αθλητική καρδιά, για την καρδιά των αθλητών και τι προβλήματα ίσως αντιμετωπίζουν οι αθλητές, αν αντιμετωπίζουν, σε σχέση με τις αρρυθμίες, την κολπική μαρμαριγή και άλλα τέτοια θέματα που σχετίζονται με αυτούς. Λοιπόν, τώρα είπαμε λοιπόν τι είναι οι αρρυθμίες. Μπορούμε να πούμε πώς εκδηλώνονται, κύριε Φραγκάκη? Βεβαίως. Θα έλεγα ότι υπάρχει μια ποικιλία, ποικιλία συμπτωμάτων, τρόπου εκδήλωσης. Αν μιλήσουμε πρώτα για αυτά τα οποία ονομάζουμε έκτακτες συστολές, συνήθως αυτές γίνονται αντιληπτές σαν διαλύψεις, σαν φτερουγίσματα, σαν διακοπές της καρδιάς. Πολλές φορές οι ασθενείς έτσι τους περιγράφουν, ή ορισμένες φορές και σαν πιο έντονο χτύπο της καρδιάς που ουσιαστικά αντιστοιχεί στην συστολή που ακολουθεί την έκτακτη. Τώρα, εάν πάμε στο κομμάτι των ταχυκαρδιών, οι ταχυκαρδίες τις περισσότερες φορές γίνονται αντιληπτές σαν μία επιτάχυνση του καρδιακού παλμού. Το άτομο αισθάνεται την καρδιά, τον χτυπάει πάρα πολύ γρήγορα. Ορισμένες φορές μάλιστα δεν αισθάνεται ακριβώς την καρδιά, αλλά αισθάνεται να χτυπά έντονα στο επίπεδο του λαιμού, οι φλέβες, όπως καμιά φορά λένε, του λαιμού, ότι χτυπάνε πάρα πολύ γρήγορα. Ναι. Τώρα, αυτά τα συμπτώματα άλλοτε γίνονται πολύ καλά ανεκτά, άλλες φορές μπορεί να φέρουν ένα αίσθημα ζάλης ή ακόμη και λιποθυμία, οπότε όπως καταλαβαίνετε σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει κανείς να αναζητήσει και άμεσα την φροντίδα κάποιου νοσηλευτικού ιδρύματος. Mm-hmm. Και οπωσδήποτε βέβαια είναι κάτι που επήγει στην προκειμένη περίπτωση. Νοσηλευτικό ίδρυμα, νοσοκομείο ή κλινική στην προκειμένη περίπτωση, όταν νιώθει αυτά τα συμπτώματα τα πολύ έντονα. Και μετά φυσικά, αν δεν το έχει κάνει εκείνη τη στιγμή, πρέπει να πάει στον κατάλληλο γιατρό. Κύριε Φραγκάκη, πόσο καιρό, αν έχουμε αυτά τα συμπτώματα, πόσο επικίνδυνα είναι, πόσο συχνά, μάλλον δεν θέλω να πάω ακόμα στο πόσο επικίνδυνα, πόσο συχνά πρέπει να είναι τα συμπτώματα αυτά για να επισκεφτώ το γιατρό? Δηλαδή, αν παρουσιαστεί μία φορά το σύμπτωμα αυτό της ταχυκαρδίας ή του έντονου πτερυγισμού της καρδιάς, πρέπει να επισκεφτώ τον γιατρό μου? Κοιτάξτε, σίγουρα η απόφαση είναι μία συνάρτηση της έντασης των συμπτωμάτων, αλλά καμιά φορά είναι και συνάρτηση του πόσο επηρεάζει και την προσωπικότητα του ατόμου. Γιατί καμιά φορά υπάρχουν άτομα τα οποία έχουν λίγα μεν συμπτώματα, αλλά κυριολεκτικά τους αποδιοργανώνουν. Θέλουν μία επίσκεψη ακριβώς στο γιατρό, ακριβώς για να ακούσουν το κατά πόσο είναι κάτι επικίνδυνο, να τους καθησυχάσει ενδεχομένως, γιατί επηρεάζεται πάρα πολύ η ποιότητα της ζωής τους. Της ζωής. Μάλιστα. Τώρα, να συνεχίσουμε λίγο και να πούμε πού οφείλονται οι αρρυθμίες και αν υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες, κάποια είδη αρρυθμιών. Αυτό. Κοιτάξτε, οι αρρυθμίες οφείλονται σε πολλά αίτια. Mm-hmm. Να ξεκινήσουμε λιγάκι από τις πιο αθώες αρρυθμίες, αυτές που πολλές φορές αισθάνονται υγιή και νέα άτομα, τις έκτακτες συστολές. Οι έκτακτες συστολές ουσιαστικά παράγονται από κάποιες περιοχές της καρδιάς οι οποίες αποκτούν μία αυτονομία. Mm-hmm. Αυτό το ηλεκτρικό ερέθισμα το οποίο περιέγραψα προηγουμένως, ενώ φυσιολογικά θα πρέπει να το παράγει ο βηματοδότης, στην προκειμένη περίπτωση το παράγουν αυτά τα συγκεκριμένα σημεία. Mm-hmm. Αυτή η αυτονομία, αυτή η υπερδιέγερση που σας περιγράφω μπορεί να βοηθηθεί ή να δημιουργηθεί και από εξωτερικούς παράγοντες. Φερρυπίν,
μια υπερβολική κατανάλωση καφείνης, καφέ. Θα σας το ρωτούσα ακριβώς αυτό. Κατανάλωση θεοφιλίνης, καφέ... τσάι. Ναι, ή τσάι μαζί. Ή όταν είναι και συνδυαστικά και τα δύο. Συνδυαστικά. Ή το αλκοόλ, ακόμη και το κάπνισμα. Μπορεί να αποτελούν αιτίες λοιπόν να υπάρχουν κάποιες περιοχές της καρδιάς που να έχουν μια μεγαλύτερη ευερεθιστότητα και ως εκ τούτου να δημιουργούν αυτές τις έκτακτες συστολές. Που κατά τεκμήριο είναι και, και είναι και καλοήθης. Mm-hmm. Τώρα, υπάρχει η περίπτωση να υπάρχουν άλλου είδους αριθμίες, οι οποίες να οφείλονται στα λεγόμενα κυκλώματα, τα οποία υπάρχουν μέσα στην καρδιά και τα οποία, για να γίνει πιο κατανοητό το θέμα στους θα δείξουμε πάλι τη δεύτερη εικόνα. Αν θέλετε να δείτε, ναι. Είναι αυτά τα κυκλώματα, τα οποία δείχνουμε το βέλος. Mm-hmm. Ουσιαστικά τι είναι? Είναι περιοχές οι οποίες κυκλικά ηλεκτρικά κυκλώματα, τα οποία οφείλονται στην παρουσία ενός επιπλέον καλωδίου, όπως λέμε για καλύτερη κατανόηση. Στην πραγματικότητα βέβαια δεν είναι κάποιο επιπλέον καλώδιο, είναι κάποιος μυϊκός ιστός ο οποίος έχει διαφορετικές ιδιότητες από τους παρακείμενους στην καρδιά και που δημιουργούν αυτές τις συνθήκες ούτως ώστε το ερέθισμα, ενώ ακολουθεί κανονικά το φυσιολογικό δρόμο, παρακάμπτει, μπαίνει μέσα σε αυτό το επιπρόσθετο δεμάτιο και αρχίζει και γυρίζει γύρω-γύρω, κυκλικά και γρήγορα, παράγοντας ταχυκαρδίες, οι οποίες γίνονται αντιληπτές με τους τρόπους που προανέφερα. Μάλιστα, αυτές είναι οι κυκλικές ταχυκαρδίες και συνήθως είναι ταχυκαρδίες που αφορούν το πάνω μέρος της καρδιάς, τους κόλπους, γι' αυτό και ονομάζονται υπερκοιλιακές ταχυκαρδίες. Μάλιστα. Τώρα, πέρα από τις υπερκοιλιακές ταχυκαρδίες υπάρχουν και ταχυκαρδίες οι οποίες παράγονται στις κοιλίες, το κάτω μέρος της καρδιάς. Εκεί πάλι έχουμε δύο βασικές κατηγορίες. Ταχυκαρδίες κοιλιακές, οι οποίες παράγονται από περιοχές που έχουν αυτονομία και οι οποίες επίσης μπορεί να πυροδοτούνται από εξωτερικούς παράγοντες, όπως αυτούς που προανέφερα, δηλαδή καφεΐνη, τσάι κτλ. Και τις ταχυκαρδίες, οι οποίες δημιουργούνται πάνω σε υποστρώματα, πάνω δηλαδή σε υπάρχουσα καρδιοπάθεια η οποία έχει δημιουργήσει συνθήκες ουλής, συνθήκες εινόδου ιστού. Και το πιο τυπικό παράδειγμα βέβαια σε αυτή την περίπτωση είναι μετά από ένα έμφραγμα ή κάποιες άλλες μυοκαρδιοπάθειες. Αυτές κατά τεκμήριο είναι και οι πιο επικίνδυνες ταχυκαρδίες. Είναι πιο επικίνδυνες ταχυκαρδίες. Μπορεί να παίζει ρόλο, θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο σε σχέση με το πού οφείλονται και η κληρονομικότητα, κύριε Φραγκάκη, για την εμφάνιση αριθμιών. Η κληρονομικότητα, από όλες αυτές τις ταχυκαρδίες που σας ανέφερα, η κληρονομικότητα επισέρχεται ουσιαστικά σε ένα κομμάτι από τις ταχυκαρδίες που οφείλονται σε αυτά τα επιπλέον δεμάτια, τα επιπλέον καλώδια. Υπάρχουν πράγματι κάποια από αυτά τα οποία δείχνουν να έχουν μία μεγαλύτερη επίπτωση σε ορισμένες οικογένειες και να εμφανίζονται πιο συχνά. Από εκεί και πέρα, ταχυκαρδίες, αριθμίες, κακοήθεις μάλιστα πολλές φορές αριθμίες που έχουν σχέση με κληρονομικότητα, κυρίως αφορούν κοιλιακές ταχυκαρδίες και αφορούν καταστάσεις που εμείς τις ονομάζουμε καναλοπάθειες. Ναι. Είναι δηλαδή κάποιες διαταραχές που αφορούν τα κανάλια του κυττάρου, ναι, όπου μέσα από τα οποία γίνεται η διέλευση των διαφόρων ιόντων, μέσα από τα οποία δημιουργείται τελικά η εκπόλωση του κυττάρου. Και επίσης σε κατηγορίες παθήσεων που ονομάζονται μυοκαρδιοπάθειες και που εκεί υπάρχει μία γενετική προδιάθεση και που επίσης συσχετίζονται με την παραγωγή κοιλιακών ταχυκαρδιών. Μάλιστα. Εκτός από την χρήση του καφέ ή του τσαγιού, όλων αυτών των διατροφικών παρασκευασμάτων, τέλος πάντων, να το πω έτσι, που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να εμφανιστούν ταχυκαρδίες και είπαμε ποιο τύπου ταχυκαρδίες είναι αυτές. Θέλω να σας ρωτήσω, ποιο άλλο είναι έτσι το κακό υπόβαθρο το οποίο μπορεί να δημιουργήσει αριθμίες
υπάρχουν κάποιες άλλες, ίσως ασθένειες, καρδιακές, καρδιακιακά προβλήματα που μπορούμε να έχουμε και αυτά επιβαρύνουν ουσιαστικά την καρδιά μας, έτσι ώστε να έχουμε, να εμφανιστούν οι αρρυθμίες. Η ερώτησή σας, κυρία Σωτηριάδου, είναι πολύ εύστοχη, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Προσπαθώ να μπω στο πνεύμα του τηλεθεατή και πραγματικά αυτή τη στιγμή τώρα την σκέφτηκα κι εγώ από τα λεγόμενά σας, γιατί θέλω να ρωτήσω και αυτό. Αυτό είναι το κριτικό σημείο, ξέρετε, γιατί ουσιαστικά δεν είναι μόνο ότι ορισμένες καταστάσεις προδιαθέτουν στην ανάπτυξη αρρυθμιών, αλλά ουσιαστικά καθορίζουν και την πρόγνωση, το εάν δηλαδή αυτές οι αρρυθμίες είναι επικίνδυνες ή όχι. Μάλιστα. Και ουσιαστικά το πρώτο μέλημα το δικό μας ως καρδιολόγο ή ως αρρυθμιολόγος αν πιο ειδικά είναι ηλεκτροφυσιολόγο, ας πούμε, και αυτό το οποίο ο κόσμος δεν το ξέρει και θα το συζητήσουμε κιόλας σήμερα, τι σημαίνει ηλεκτροφυσιολογία, είναι ακριβώς να αποκαλύψουμε το υπόστρωμα αυτής της αρρυθμίας. Πάνω δηλαδή σε τι ακριβώς έδαφος, αυτό ήθελα να ρωτήσω, σε τι έδαφος, το υπόστρωμα. Σε τι έδαφος δημιουργείται. Γιατί εάν δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική καρδιοπάθεια, ας το πούμε, εμφανίζονται σε αυτό το οποίο λέμε σε εισαγωγικά βέβαια, γιατί πάντα κρατάμε κάποιες επιφυλάξεις, υγιή καρδιά, η πρόγνωση των αρρυθμιών είναι πολύ καλή. Εάν όμως υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες παθήσεις, όπως για παράδειγμα μετά από έμφραγμα ή κάποιες μυοκαρδιοπάθειες, τότε στην περίπτωση αυτή η πρόγνωση των αρρυθμιών καμιά φορά είναι άσχημη και βέβαια ανάλογα και εμείς πρέπει να πάρουμε τα μέτρα μας. Mm-hmm. Μάλιστα θα έλεγα χαρακτηριστικά ότι υπάρχουν αρρυθμίες που ενώ δίνουν πολλά συμπτώματα και προκαλούν θορυβώδης εκδήλωση, μπορεί να μην είναι καν επικίνδυνες. Και άλλες που να είναι τελείως σιωπηρές και πραγματικά να έχουν μεγάλο κίνδυνο για τον ασθενή μας. Μάλιστα. Τώρα θέλω να μιλήσουμε λίγο για την κολπική μαρμαριγή, γιατί θεωρείται πως είναι κατηγορία αρρυθμίας και αυτή. Άρα λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε τι ονομάζουμε κολπική μαρμαριγή και γιατί ουσιαστικά μας απασχολεί το θέμα αυτό. Κοιτάξτε, η κολπική μαρμαριγή απασχολεί πάρα πολύ. Και απασχολεί πάρα πολύ γιατί είναι πολύ συχνή. Είναι η συχνότερη αρρυθμία. Είναι μία αρρυθμία της οποίας συχνότητα αυξάνει με την πάροδο της ηλικίας. Είναι μία αρρυθμία η οποία ακολουθεί τη γύρανση του ατόμου. Ναι. Για να σας δώσω ένα μέτρο για να καταλάβετε, όταν μιλάμε για ηλικίες περίπου 50 ετών, η εμφάνιση της αρρυθμίας αυτής είναι λιγότερο από το 1%. Όταν φτάνουμε στην ηλικία των 80 ετών, ένα 10% του πληθυσμού έχει κολπική μαρμαριγή. Μάλιστα. Αντιλαμβάνεστε τα νούμερα και αντιλαμβάνεστε και την προοπτική σε έναν συνεχώς γυράσκοντα πληθυσμό. Μάλιστα. Γι' αυτό και έχει τρομερό ενδιαφέρον και περιμένουμε και στο μέλλον που με τα μέσα που έχει πλέον η ιατρική και με την παράταση του την παράταση του προσδόκιμου επιβίωσης, αναμένουμε και τα ποσοστά της κολπικής μαρμαριγής να είναι πολύ μεγαλύτερα. Mm. Πράγματι, λοιπόν, η κολπική μαρμαριγή είναι ένα πολύ, είναι μια αριθμία η οποία είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Mm-hmm. Στην πραγματικότητα, αυτό το οποίο συμβαίνει στην αριθμία αυτή είναι να καταργείται ο φλεβόκομπος. Mm-hmm. Αυτό το κέντρο όπου είπαμε στην αρχή της τη συζήτησή μας, το κέντρο το οποίο παράγεται το ηλεκτρικό ερέθισμα. Καταργείται λοιπόν και υπάρχουν πάρα πολλά κέντρα τα οποία δίνουν ερεθίσματα και στους δύο κόλπους ταυτόχρονα, αλλά με έναν τελείως ακανόνιστο τρόπο, με αποτέλεσμα το αποτέλεσμα το τελικό να είναι να μην υπάρχει μηχανική συστολή του κόλπου, ουσιαστικά να καταργείται ο φλεβόκοβος. Να μην λειτουργεί επομένως φυσιολογικά το πάνω μέρος της καρδιάς. Τώρα, γιατί έχει σημασία η κολπική μαρμαριγή. Η κολπική μαρμαριγή έχει σημασία για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί είναι μία τάχεια αριθμία, δηλαδή η καρδιά αρχίζει να χτυπά γρήγορα και ακατάστατα, έτσι συνήθως περιγράφεται. Αλλά έχει και ένα δεύτερο λόγο για τον οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία, είναι γιατί αποτελεί μία συνθήκη δημιουργίας θρόμπων. Και βέβαια από τη στιγμή που δημιουργείται ένας θρόμβος στην καρδιά υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να γίνει ένα εμβολικό επεισόδιο και
πιο συχνά ένα εγκεφαλικό επεισόδιο. Mm-hmm. Επομένως, αυτός είναι ένας βασικός κίνδυνος για τον οποίο θα πρέπει να λάβουμε τα μέτρα μας. Εμείς έχουμε κάποιους κανόνες, κάποιο αυτό το οποίο ονομάζουμε διαστρωμάτωση κινδύνου, για να ξέρουμε ποιοι από τους ασθενείς μας έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για να δημιουργήσουν θρόμβους, και ανάλογα τους δίνουμε φάρμακα εναντίον της δημιουργίας των θρόμβων, mm-hmm. τα αντιπυκτικά. Μάλιστα. Τώρα, το άλλο κομμάτι που αφορά στα συμπτώματα, δηλαδή στο γεγονός ότι κάποιος με κολπική μαρμαργία έχει μία γρήγορη αριθμία, το κατά πόσο παρεμβαίνουμε για να την αποκαταστήσουμε είναι πολλές φορές συνάρτηση και των συμπτωμάτων. Μάλιστα. Υπάρχουν άτομα, ειδικά μεγαλύτερης ηλικίας, που μπορεί να την ανακαλύψουν τελείως τυχαία, δεν έχουν καθόλου συμπτώματα, οπότε καμιά φορά αποφασίζουμε κι εμείς να μην παρέμβουμε, mm-hmm. να την αποδεχθούμε την αριθμία, mm-hmm. και απλώς να αντιμετωπίσουμε μόνο τον κίνδυνο των θρομβωτικών επεισοδίων. Μάλιστα. Αλλά υπάρχουν και άλλα άτομα, ιδιαίτερα νεότερα, όπου όταν έχουν κολπική μαρμαργία, κυριολεκτικά αποδιοργανώνονται. Στις περιπτώσεις αυτές, μέλημά μας είναι να αποκαταστήσουμε το φυσιολογικό ρυθμό, δηλαδή τον φλεβοκομβικό ρυθμό. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, είναι επικίνδυνες οι αριθμίες? Κοιτάξτε, οι αριθμίες σαν σύνολο τώρα, αν τις σαν πάρουμε. Σαν σύνολο, ναι. Έτσι να μην είναι έτσι. Ναι. Είναι ορισμένες οι οποίες είναι επικίνδυνες για τη ζωή του ατόμου. Ναι. Είναι άλλες οι οποίες δεν είναι άμεσα επικίνδυνες, αλλά μπορεί να επηρεάζουν πάρα πολύ την ποιότητα ζωής του ατόμου. Το οποίο επίσης είναι κάτι πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα αν λάβουμε υπόψη μας ότι ένα μεγάλο κομμάτι από αυτές τις αριθμίες, τις τάχυες αριθμίες, αφορά σε νέα άτομα. Ναι. Όπως σας είπα, αυτό το πρώτο μέλημα το οποίο έχουμε είναι να δούμε σε τι καρδιά εμφανίζονται. Και ανάλογα να πάρουμε τα μέτρα. Και να πάρετε μας φυσικά τα μέτρα σας και τη θεραπεία, είτε με φάρμακα είτε επεμβατικά. Κύριε Φραγκάκη, πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όπως θα πούμε και στη συνέχεια, παρουσιάζει η διάγνωση των αριθμιών. Η διάγνωση η οποία στην προκειμένη περίπτωση των αριθμιών είναι επεμβατική και μη επεμβατική. Θα μπορούσαμε λίγο έτσι να μιλήσουμε και για τη διάγνωση, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας έτσι, για τις αριθμίες, αρχίζοντας από την μη επεμβατική πρώτα-πρώτα. Κοιτάξτε, ο θεμέλιος λίθος, θα έλεγα, mm-hmm. της διάγνωσης μιας αριθμίας είναι εάν μπορεί να κάνει κανείς τη στιγμή της αριθμίας ένα καρδιογράφημα. Εάν έχει αυτή τη δυνατότητα... Είναι εύκολο αυτό να γίνει. Πολύ σωστά το είπατε. Ναι. Δεν είναι εύκολο. Mm-hmm. Και δεν είναι εύκολο γιατί ένα μεγάλο κομμάτι από ασθενείς που έχουν αριθμίες, έχουν αριθμίες οι οποίες κρατούν για πολύ μικρό χρονικό διάστημα, mm-hmm. και έτσι δεν προλαβαίνουν να επισκεφτούν κάποιο γιατρό, κάποιο νοσοκομείο για να τις καταγράψουν. Ναι. Τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις, πώς ναι. μπορούμε κατά κάποιο τρόπο να καταγράψουμε την αριθμία. Mm-hmm. Χρησιμοποιούμε πολλές φορές μία διαγνωστική μέθοδο η οποία λέγεται Holter. Holter 24ωρου. Τι είναι το Holter 24ωρου? Είναι μία συσκευή η οποία μοιάζει με ένα μικρό κασετόφωνο, τη φέρει το άτομο στη ζώνη του, mm-hmm. και τρία ηλεκτρόδια συνήθως και περισσότερα, μέσω των οποίων, με αυτοκόλλητα στο στήθος του, μέσω των οποίων έχουμε μία συνεχή καταγραφή του καρδιογραφήματος για 24 ώρες. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος περιορισμός? Αυτό που σας είπα, ότι είναι για 24 ώρες. Δηλαδή, θα πρέπει να έχουμε την τύχη, το 24ωρο που θα βάλουμε το Holter, ο ασθενής μας να έχει κάποια αριθμία. Ναι. Γι' αυτό και ακριβώς η διαγνωστική αξία του Holter είναι περιορισμένη. Μάλιστα. Πολύ περιορισμένη. Μάλιστα. Άλλοι τρόποι που διευκολύνουν είναι κάποιες συσκευές καταγραφής που μοιάζουν με Holter, mm-hmm. με μικρότερα στο μέγεθος, τα οποία ενεργοποιούνται από τον ίδιο τον ασθενή. Και τα οποία μπορεί να τα φέρει ο ασθενής για μία ή ακόμη και δύο εβδομάδες μαζί του. Κάθε φορά επομένως που έχει το σύμπτωμα, ναι. πατάει το κουμπί και το μαρκάρει. Μάλιστα. Καταγράφει ουσιαστικά, γιατί αυτά έχουν περιορισμένη μνήμη, μόνο τα ενδιαφέροντα
περιστατικά, τα ενδιαφέροντα επεισόδια. Μάλιστα. Και τις συχνότητες αυτών, δηλαδή πόσο συχνά εμφανίζονται. Κάθε φορά που πατάει το κουμπί. Καταλαβαίνω. Βέβαια, άμα το πατήσει πάρα πολλές φορές, αρχίζει και σβήνει, αλλά και υπάρχει ένα θέμα ότι μπορεί να σβήσει κάποια σημαντικά. Έχει μάλιστα έχουν το πλεονέκτημα ότι ακόμη και αν πρόκειται για μια αριθμία που επιφέρει την απώλεια συνείδησης, με αποτέλεσμα βέβαια να μην μπορεί εκείνη τη στιγμή να πατήσει το κουμπί, έχει τη δυνατότητα να το πατήσει μεταγενέστερα και καταγράφει και για κάποια λεπτά πριν από το συμβάν. Αυτό είναι μια πρόοδος, βοηθάει, αλλά πάλι όπως καταλαβαίνετε υπάρχει ο περιορισμός της βδομάδας Φερρυππίν, μέσα στην οποία αναμένουμε να έχουμε την αριθμία. Η πιο εξελιγμένη, η πιο πρόσφατη εξέλιξη είναι η εμφύτευση των holder. Είναι λοιπόν holders, τα οποία είναι σαν μικρές μπαταριούλες που μπορούμε να τα εμφυτεύουμε, όπως περίπου γίνεται με το βηματοδότη, χωρίς βέβαια τα καλώδια, και τα οποία τα φέρει το άτομο μέχρι και 3 χρόνια. Αυτά καταγράφουν συνεχώς την καρδιακή συχνότητα, μάλιστα. Οπότε καταλαβαίνετε το μεγάλο πλεονέκτημα. Φυσικά. Και κυρίως το χρησιμοποιούμε είτε όταν κάποιος έχει επεισόδια τα οποία απέχουν πολύ, ή καμιά φορά όταν είναι πολύ θορυβώδη και πρέπει οπωσδήποτε να βάλουμε διάγνωση. Ναι. Πάντως πρέπει να πω εδώ πέρα ότι σημασία έχει και η συμμετοχή του ίδιου του ατόμου. Να μπορεί να εξοικειωθεί με την εκτίμηση του δικού του του παλμού. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, Υπάρχει μια ολόκληρη καμπάνια στο εξωτερικό, στη Μεγάλη Βρετανία, Know Your Pulse. Γνώρισε το δικό σου το σφιγμό. Έχει σημασία αυτό το πράγμα και νομίζω ότι με αυτό τον τρόπο υπάρχει. Πώς μπορούμε να το πετύχουμε, αυτό, να μετράμε τους σφιγμούς κάθε φορά, σαν αυτοδιάγνωση. Σαν αυτοδιάγνωση ακριβώς, να υπάρχει πρώτα απ' όλα μία εξοικείωση με το πώς μπορούμε να ψηλαφίσουμε το σφιγμό μας, να έχουμε μία εκτίμηση το τι είναι ο φυσιολογικός σφιγμός, να μην το μπερδεύουμε το έντονο από το φυσιολογικό, το έντονο από το άριθμο. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο να μπορούμε να κάνουμε, όπως το είπατε πολύ σωστά, μία αυτοδιάγνωση σε ένα σημείο και να μπορούμε να περιγράψουμε και καλύτερα στο γιατρό. Γιατί να σας πω κάτι, ακρογωνιαίος λίθος της διάγνωσης, και ήταν παράληψή μου που δεν το είπα, είναι το σωστό ιστορικό. Ναι. Εάν κανείς πάρει ένα σωστό ιστορικό, ξέρει να υποβάλει τις κατάλληλες ερωτήσεις, σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό μπορεί να βάλει τη διάγνωση της αριθμίας. Αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό. Να πούμε, κύριε Φραγκάκη, στο πρώτο μέρος της εκπομπής και έτσι να κλείσουμε, γιατί ο χρόνος του πρώτου μέρους αρχίζει και τελειώνει. Και τι είναι η ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος. Κάτι που ενδιαφέρει πάρα πολύ. Ο ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος ή η ηλεκτροφυσιολογική μελέτη ουσιαστικά είναι μία με επεμβατικό τρόπο διάγνωση του μηχανισμού των αριθμιών. Ναι. Δηλαδή, τι γίνεται, εισάγουμε κάποια σειρματάκια τα οποία έχουν κάποιους πόλους στην άκρη τους, τα λεγόμενα ηλεκτρόδια, μέσα σε κάποια σημεία της καρδιάς. Συγκεκριμένα θα δείξουμε σημεία, και την τρίτη εικόνα εδώ πέρα. Ναι, ακριβώς. Βλέπετε εδώ ότι υπάρχει ένα ηλεκτρόδιο στον δεξιό κόλπο, ένα ηλεκτρόδιο στη δεξιά κοιλία, ένα ηλεκτρόδιο σε ένα σημείο που λέγεται κολποκυλιακός κόμβος και όπως έχω προαναφέρει είναι ένα κομβικό σημείο της καρδιάς, ή και σε άλλες φλέβες. Και μέσα από αυτά τα ηλεκτρόδια μπορούμε να καταγράψουμε τα ηλεκτρικά ερεθίσματα που έρχονται από τα κύτταρα, τα μυοκαρδιακά κύτταρα, και να δούμε καταρχήν εάν είναι φυσιολογική η μετάδοση του ερεθίσματος, αν υπάρχουν παρακαμπτήριοι οδοί και δεν ακολουθούν την κανονική οδό. Οι παρακαμπτήριοι οδοί είναι αυτό που είπα προηγουμένως, δεμάτια, τα επιπλέον καλώδια. Και να δούμε εάν υπάρχει μία προδιάθεση από την καρδιά να εισάγονται αριθμίες και βεβαίως αφού εισαχθεί η αριθμία να δούμε ακριβώς τον μηχανισμό τους. Είναι η διαγνωστική προσέγγιση των αριθμιών που συνήθως γίνεται στις περισσότερες των περιπτώσεων μαζί και με το επόμενο κομμάτι που αφορά και την θεραπεία των αριθμών. Τη θεραπεία. Θα σταματήσουμε για λίγο εδώ και θα συνεχίσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με τη θεραπεία των
αριθμιών, που είναι και με φάρμακο, όπως είπατε, και επεμβατικά μπορεί να γίνει, αλλά και θα μιλήσουμε για τους τηλεθεατές μας και για την αθλητική καρδιά και για το πώς αξιολογείται ουσιαστικά ο έλεγχος ενός αθλητή και ποιες ερωτήσεις πρέπει να κάνει στον καρδιολόγο και όλα αυτά. Θα τα δούμε αναλυτικά στη συνέχεια της εκπομπής. Τώρα θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα είμαστε σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.